Νιώθω σαν να περιμένουμε αιώνες. Αχ, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αχ, Σόνια, έπρεπε να το πω στο Μιράντα. Δεν φαντάζεσαι, δεν φαντάζεσαι τι φασαρία έγινε στο σχολείο όταν έμαθαν ότι λείπουν τα παιδιά. Και η καημένη η Μίτση είχε απελπιστεί να ψάχνει τα κινητά τους, βέβαια. Έκανες το σωστό, Χίλντα. Ναι, όμως τον έβαλα να υποσχεθεί ότι δεν θα το πει στα άλλα παιδιά, σε κανέναν. Ο καημένος ο Μανουέλ δεν ήθελε να το μάθει κανείς και τώρα το ξέρουν σχεδόν όλα τα παιδιά. Τόσο το καλύτερο. Όταν ξυπνάς μετά από εγχείρηση, θέλεις να έχεις γύρω σου τους ανθρώπους που σ' αγαπούν και να σε παρηγορήσουν. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Α, Σόνια, Σόνια, που έχω το μυαλό μου. Αχ, κάποιος τηλεφώνησε. Για να δω, εδώ, ναι, είναι ο Ντι Ματέις. Είπε ότι του έδωσε τον αριθμό μου σε περίπτωση που δεν μπορούσε να σε βρει. Βέβαια, είναι ο detective που ψάχνει για τη μαμά της Μία. Τι σου είπε? Να τον μάρεις επιγόντως. Ναι, θα τον πάρω αμέσως. Λες να τη βρήκε? Μπορεί να έχει νέα. Παρακαλώ, ο κύριος Ντι Ματέις. Είμαι η Σόνια Ρέι. Τι κάνετε, σας τηλεφώνησα γιατί πρέπει να σας δω το συντομότερο. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο, έχει συμβεί κάτι επίγον. Κάποιος συγγενής μου είναι στο χειρουργείο. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να μου πείτε από το τηλέφωνο. Έχουμε νεότερα? Ναι, ναι, βρήκαμε τη γυναίκα. Α, στην Ευρώπη? Όχι, στο Buenos Aires. Ο μπαμπάς με έστειλε να πιω κάτι μαζί σας, μπορώ? Βέβαια, μωρό μου. Τι θέλεις να πιεις? Εντάξει, αλλά σας είπα δεν μπορώ να πάω εκεί. Θα τα πούμε από κοντά αργότερα. Όχι, μη μου δίνετε άλλες λεπτομέρειες, δεν θέλω να ξέρω. Μη μου πείτε. Με ποιον μιλάει? Δεν ξέρω. Α, ναι, 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 ξέρω. Τι ανόητη που είμαι. Είναι η μοδίστρα. Έχει αναστατωθεί γιατί δεν έχουν τελειώσει το τελευταίο φόρημα που της παρήγγειλε για την παράσταση. Ναι, εντάξει, εντάξει. Να έρθετε εδώ. Ναι, θα σας δώσω τη διεύθυνση. Πρότυπο νοσοκομείο. Λάουρα, ξέρω ότι νομίζεις πως σου έκανα πλάκα με τα λουλούδια, αλλά εγώ το έκανα γιατί... Το γιατί... Γράφετε με ήττα. Τι κάνεις, Γκίντο? Διαβάζω. Ψάχνω μια λέξη που... εσύ τι θέλεις? Ήρθες να μου μιλήσεις? Ναι, γιατί ο Παύλο μου άφησε ένα μήνυμα για σένα. Για μένα, τι θέλει ο Παύλο? Είπε ότι δεν μπορεί να έρθει στη δουλειά και θα πρέπει να τον καλύψει. Όχι, όχι, όχι. Αν τον δεις, πες του να έρθει. Αν δεν έρθει, η Πίγκη θα μας σκοτώσει. Πες του να έρθει. Ποια είναι η Πίγκη? Η κόρη του ιδιοκτήτη. Και γιατί να σας σκοτώσει? Το ίδιο θα είναι αν πας εσύ. Όχι, όχι. Θα μας σκοτώσει γιατί η δουλειά είναι για τρεις. Και αν λείπει ο ένας, θα σκοτώσει τους άλλους στη δουλειά. Καταλαβαίνεις τι λέω? Α. Είδες, καταλαβαίνεις. Αν θέλεις μπορώ να έρθω εγώ να βοηθήσω. Αλήθεια? Το ήξερα πως είχα δίκιο. Δεν ήθελες να με πιστέψεις, αλλά εγώ το ήξερα. Είχα δίκιο. Είχα δίκιο. Περίμενε, τι έγινε? Ο Λάλο δεν έφυγε. Γύρισε? Όχι. Αλλά πήρα το γράμμα που είχε ο Μάξι. Τέλεια, Φέλη. Και τι λέει το γράμμα? Λέει ότι θα πάει να δουλέψει στο Τσάκο για να συντηρεί εμένα και το μωράκι μας. Αλήθεια? Ναι. Στο είπα ότι μ' αγαπάει. Το αισθάνομαι. Σου το είπα. Είχα δίκιο. Ναι. Και δεν τον εμπιστευόμουν. Mm. Συγγνώμη. Συγγνώμη μου. Τόσο χαζή. Κάνει τόσες θυσίες για σένα. Μα θέλω να τις κάνει εδώ μαζί μου. Όχι, όχι, Φέλη, πρέπει να τον στηρίξεις κι εσύ. Όταν έρθει το μωρό θα έχετε πολλούς λογαριασμούς να πληρώνετε. Νομίζω πως έκανε το σωστό. Πρέπει να δουλεύει και να φυλάει τα χρήματα γιατί μετά... Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ έχω λεφτά. Καταλαβαίνεις? Όχι, δεν έχεις εσύ, η μητέρα σου έχει. Όχι. Έχω την κληρονομιά της γιαγιάς μου. Τη διαχειρίζονται μέχρι να γίνω 21. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ναι, μπορώ. Θέλω το μερίδιό μου. Φέλη, είσαι τρελή. Δεν θα σου δώσουν πεντάρα. Άσε το Λάλο να πάει να δουλέψει. Θα είστε πιο ασφαλείς έτσι. Σε παρακαλώ, Φέλη. Βίκο, άκουσε με. Είναι το μωρό μου. Και θα τα έχει όλα. Όλα. Ποιον παίρνεις? Τη μαμά μου. Θα της μιλήσω σήμερα. Κορίτσια,
Σας παρακαλώ, τι μούτρα είναι αυτά? Ο Μανουέλ χρειάζεται καλή ενέργεια. Βέβαια, θα δείτε, οι γιατροί θα κάνουν το αγοράκι μας ολοκένουργιο. Και μετά θα τον φροντίσουμε με βάρδιες. Φυσικά. Εμείς θα ερχόμαστε το βράδυ και εσείς θα έρχεστε το πρωί. Δεν μπορείτε να μένετε εδώ όλη τη νύχτα, έχετε και το σχολείο. Το ξεχάσατε? Ποιος νοιάζεται για το σχολείο τώρα? Το μόνο που με νοιάζει είναι ο Μανουέλ. Καλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα το δούμε αργότερα, εντάξει? Θα το κανονίσω εγώ με τη Σόνια. Τι έπαθες, μάτια μου, τι? Τίποτα, σκέφτηκα κάτι. Είναι τρελό, αλλά τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, νιώθω για πρώτη φορά ότι είμαστε σαν αληθινή οικογένεια. Σόνια, Σόνια, κάποιος σε ζητάει. Ποιος? Ο φίλος σου που του είπες να έρθει εδώ. Ποιος φίλος σου σε ψάχνει εδώ? Κανείς, θα γυρίσω μέσα. Ακόμα και στο νοσοκομείο κανονίζει ραντεβού, δηλαδή. Κοίτα, αν είσαι αγχωμένος, μην ξεσπάς τη μαμά μου. Αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα ξέραμε ότι ο Μανουέλ είναι εδώ. Ναι, αλλά ούτε ο μπαμπάς μου φταίει γι' αυτό. Εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ, κορίτσια, μην μαλώνετε εδώ. Σας παρακαλώ, τι είναι αυτά τώρα? Εντάξει, όλοι έχουμε νεύρα. Έφερα καφέ, θέλετε? Ναι. Ευχαριστώ, Παύλο. Καλησπέρα. Μιράντα. Τι κάνει αυτός εδώ? Δεν ξέρω, αλλά αν ήρθε να μας πάρει, εγώ δεν πάω πουθενά. Τι κάνεις εδώ? Ήθελα να μάθω πώς πάει ο Μανουέλ. Κανένα νέο? Πραγματικά φαίνεται διαφορετική. Δεν ξέρω. Πρέπει να ξέρετε ότι οι φωτογραφίες πάρθηκαν από απόσταση για να μην μας δει. Όχι, και πάλι δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτή. Και εδώ έχω όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέξαμε για εκείνη. Πείτε μου τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά, η Μαρίνα Κακέρες είναι μάνατζερ και παραγωγός μουσικών συγκροτημάτων. Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν έχει σταθερή διεύθυνση. Ταξιδεύει συνεχώς, συνοδεύει τα συγκροτήματα στις περιοδίες. Δεν ζει στο Buenos Aires? Όχι, όχι. Αυτές είναι οι πρώτες διακοπές που κάνει εδώ και 3 χρόνια. Θα μείνει εδώ για 1 μήνα. Σε ποιο ξενοδοχείο μένει? Στο International. Κύριε Ματέης, πρέπει να σας συγχαρώ. Κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Η επιταγή που σας υποσχέθηκα. Αγάπη μου. Γλυκέ μου, αυτός είναι ο Λουίτζι, ένας παιδικός μου φίλος. Γεια σας. Τι κάνετε? Χαίρομαι. Λοιπόν, χαίρετε. Τώρα εμείς φεύγουμε, έτσι. Πώς είστε, γεια σας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Όλα καλά, ναι. Σόνια. Γεια, γεια. Πάντα καλά. Ας καθίσουμε. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά βρήκα κάποια πράγματα για τον Μπασταμέντε που θα σε ενδιαφέρουν πολύ. Θεέ μου, σε παρακαλώ, μην αφήσεις να πάθει τίποτα ο Μανουέλ. Δεν του αξίζει. Σου υπόσχομαι ότι... Λέγεται? Επιτέλους, σου άφησα 50 μηνύματα. Συγγνώμη, Φρανσίσκο, το είχα κλειστό. Τώρα μόλις το άνοιξα, συγγνώμη. Γιατί μου το κάνεις αυτό, Μία? Τι σου κάνω? Φεύγεις από το σχολείο, σε ψάχνω παντού. Και μετά η Λάουρα μου είπε ότι έφυγες. Ήρθαν και με πήραν γιατί είχαμε μία συνάντηση με τους Airway. Σε έψαχνα, αλλά δεν μπορούσα να σε βρω. Με συγχωρείς, δεν φταίω. Όχι. Σήμερα έχουμε το απόγευμα ελεύθερο. Πες μου που είσαι και θα έρθω να σε πάρω. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σου πω που είμαι. Δεν είσαι η κοπέλα μου. Δεν μπορείς να μου πεις που είσαι. Συγγνώμη, όμως δεν μπορώ να σου πω που είμαι. Μείνε εκεί και αν έχεις χρόνο, σκέψου αν θέλεις να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση. Φρανσίσκο, αν συνεχίσεις να με πιέζεις έτσι, σίγουρα δεν θέλω να είμαι η κοπέλα σου. Προτιμώ να μην σου πω που είμαι και ας χωρίσουμε.